κοινό μας όραμα που είναι πολύ μεγάλο για να χωρέσει σε μια κατεχόμενη πατρίδα. Στην Κύπρο του 2015, όπου και να βρίσκεται το κλειδί για την λύση, οφείλουμε να βρούμε το αντικλείδι. Να πούμε προκαταρκτικά πως η Ακαδημία σήμερα αποτελεί ουσιαστικά την έναρξη μιας ευρύτερης εκστρατείας του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το συζητούμε για την λύση και παρόμοιου είδους εκδηλώσεις θα διοργανωθούν σε όλες τις επαρχίες. Κάθε κοινωνία οφείλει να στέκεται κριτικά ενώπιον του παρελθόντος της και να το παρατηρεί, μαθαίνοντας από τα λάθη και τις παραλήψεις της. Μόνο τότε μπορεί να ταινίσει το αύριο με ασφάλεια, να το σχεδιάσει και να καθορίσει την εξέλιξή του. Να μιλήσει με ειλικρίνεια και να τολμήσει να γίνει δεικτική σε όλα αυτά που μας κρατούν στο παρελθόν, σε όσους σχεδόν παρασιτικά λειτουργούν στο παρασκήνιο, έχοντας δυστυχώς τη δύναμη που η σιωπή μας τους έδωσε, να καθορίσουν το προσκήνιο. Ας βάλουμε όμως τελεία σε αυτά. Ας σταθούμε απέναντι τους διεκδικώντας το αυτονόητο, τη δύναμη να καθορίσουμε το κοινό μας αύριο. Είναι αλήθεια λόγου χάρη πως θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα ως νέοι άνθρωποι αυτού του τόπου. Πως θα μπορούσαμε να έχουμε προετοιμάσει το έδαφος πολύ καλύτερα. Είναι γεγονός επίσης πως ένθεν και ένθεν της πράσινης γραμμής, οι δυνάμεις του απορριψισμού ανεξαρτήτως πολιτικής στέγης εξάλλου υπάρχουν παντού, ύψωσαν ξανά τη σημαία της δικοτόμησης. Και είναι για να διερωτάται κανείς. Πού διαφωνούν? Δεν έχουμε κάποιο σχέδιο μπροστά μας. Νομίζω πως βιάστηκαν απλά να πέσουν οι μάσκες. Ποτέ ένας καφές δεν ενόχλησε τόσο πολύ. Ποτέ όμως και μία βόλτα δεν κατάργησε σημειολογικά στην πράξη την πράσινη γραμμή, έστω και 90 λεπτά. Δεν είναι ώρα όμως ούτε για πανηγύρια, ούτε και για εορτές. Το σειρματόπλεγμα του διαχωρισμού μπορεί να μας βεβαιώσει γι' αυτό και ανώμαλα να μας προσγειώσει στην πραγματικότητα. Είναι όμως η ώρα που το κοινό μας όραμα βρίσκει αμφίδρομη αποδοχή σε όσους λαμβάνουν την ιστορική ευθύνη να σηκώσουν τον οίκο της επανένωσης πάνω από την πατρίδα μας. Το χθες παραμονεύει κάθε βήμα μας. Γι' αυτό γιατί πολλοί είναι αυτοί που μένουν εγκλωβισμένοι σε αυτό. Τους λυπάμαι. Όχι από ίχτο, αλλά γιατί ο εγκλεισμός τους αφορά είτε σε προσωπικά βιώματα που δημιούργησαν οι εξάρσεις μίσους και δυστυχώς υπάρχουν πολλές, είτε γιατί δεν μπορούν να δουν πέρα από τις δυνάμεις συντήρησης. Είναι εδώ όμως που οφείλουμε να βρούμε την κοινή μας αποστολή. Να ηγηθούμε της κοινωνίας και να φροντίσουμε να αποτινάξει τα φοβικά της σύνδρομα. Το μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης κοινωνικής συνοχής και συμφιλίωσης σε δύο ξεχωριστές μετρήσεις του το 2013 και 2014 καταδεικνύει πως και στις δύο κοινότητες μεταξύ άλλων οι νέοι ηλικίας από 18 έως και 35 παρουσιάζουν χαμηλή αποδεκτικότητα σε ένα ενδεχόμενο συμβιβασμό. Αφού είπαμε όμως να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, τότε ας εντοπίσουμε ξανά πως κάθε γενιά που περνά συμβιβάζεται με την κατοχή και ξεχνά την επανένωση. Αλλά και πως οι πολιτικές μας ηγεσίες, αλλά και η κοινωνία γενικότερα, απέτυχαν να περάσουν το μήνυμα μιας επανενωμένης πατρίδας, χωρίς στρατούς, χωρίς διαχωριστικά μνημεία μίσους και καταστροφής. Αναρωθήκαμε για δεκαετίες να ψάχνουμε το κλειδί της λύσης. Το γυροφέρναμε σαν ευθύνη που δεν ήθελε κανείς. Το ξεφορτωνόμασταν στο ευατοβαμένο παρελθόν μας που δημιούργησαν οι λίγοι. Αλλά εμείς, υποτίθεται οι πολλοί, δεν σκεφτήκαμε να φτιάξουμε το δικό μας αντικλείδι. Να δούμε το αύριο μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Αθώα και με αγάπη για όλους. Να σεριανίζουμε στα στενά σοκάκια της αμοχώς του. Με τη σκέψη μας και να γεμίσουμε λαχτάρα για επιστροφή. Να χωθούμε σχεδόν ονειρικά στη χρυσή παραλία της και να αποτινάξουμε τους φόβους του χτες. Να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας πριν τις ζητήσουμε από αλλούς. Φίλες και φίλοι, αν λοιπόν έφτασε η ώρα για κάτι, τότε σίγουρα είναι η ώρα του συμβιβασμού. Δίκαιου, έντιμου ή οδυνηρού. Απλά διαφορώ. Τίποτα εξάλλου δεν περιγράφει την πραγματικότητα. Δίκαιος θα ήταν αν καθοριζόταν μόνο από τα θέλω μας, χωρίς να αποτελούσε εθνησυγενή μετάλλαξη ανάλογα με τα θέλω των καιροσκόπων. Έντιμος θα ήταν αν εξ αρχής μιλούσαμε τη γλώσσα της αλήθειας, αν αναγνωρίζαμε ευθύνες εκατέρωθεν, χωρίς να μεγαλώνουμε για δεκαετίες με λάθος παραστάσεις, καθοριζόμενοι από τα κριτήρια του φόβου. Οδυνηρός. Μα οδύνη είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Όλες πόλεις κλειστές και τελεσμένα που εδραιώνονται γιατί απλά οι κοινωνίες μας δεν μπορούν να χωρίσουν από το θυμό τους. Αν είναι συμβιβασμός, τότε είναι συμβιβασμός ελπίδας. Συμβιβασμός που γεννά προοπτική, που δίνει το δικαίωμα να ονειρευτώ ελεύθερος, όριμος και αναγεννημένος να ηγηθώ της δικής μου μοίρας. Στο πέρασμα των χρόνων δημιουργήσαμε μύθους και πραγματικότητες. Μας σύλλεξαν και τους αφήσαμε. Λάθος καταλάβαμε την αγάπη για την πατρίδα μας που αντί να την κατευθύνουμε στα κοινά μας στοιχεία την οδηγήσαμε στον εθνικισμό. Τους ανοιχτήκαμε και μας διάβρωσαν.
Μα σήμερα όλα φαίνονται ξεκάθαρα. Χρειάστηκαν δυστυχώς 40 χρόνια, μα επιτέλους δείχνουμε να έχουμε οριμάσει. Εξάλλου, αγαπώ υπερβολικά την πατρίδα μου για να είμαι εθνικιστής. Αγαπητοί συμμετέχοντες, κατάντια είναι που κληρονομήσαμε ένα κομμάτι βράχου στη μέση του πουθενά, ζούμε με όλες τις άλλες φυλές, ο καθένας ξεχωριστά, αλλά μεταξύ μας αδυνατούμε. Ασυνέπεια είναι να επικαλούμαστε τα μεγάλα, τα υψηλά και τα όμορφα, την Ευρώπη, την ανάπτυξη και τον στρατηγικό σχεδιασμό της Κύπρου του 21ου αιώνα. Να θέλουμε όμως να τα αδειάσουμε για να χωρέσουν σε μισή πατρίδα, σε μισό ουρανό, σε μισό αύριο. Τόσο μεγάλα είναι λοιπόν. Αφέλεια είναι να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε όσους οι ιδέες τους μας έφεραν ως εδώ. Όσους τα συμφέροντα πολιτικά και άλλα επιθυμούν τον διαχωρισμό. Προδοσία είναι όταν την ώρα της κρίσης επιλέγουμε να είμαστε αρεστοί παρά ωφέλιμοι στην πατρίδα. Ας μην γεγιόμαστε λοιπόν. Οι δυνάμεις της οπισθοδρόμησης είναι τέτοιες που θα χτυπήσουμε τα κεφάλια μας στα σίδερα. Πολλά κεφάλια θα σπάσουν, μα και τα σίδερα επιτέλους κάποια στιγμή θα ανοίξουν. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συντελεστές της 4ης Ακαδημίας Πολιτικής Παρέμβασης Νέων της ΝΕΤΙΣΥ, ειδικά τον Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη και τον Θεόδουλο Ιωάννου, που με τόλμη προχώρησαν στο σχεδιασμό της απόψινής μας διοργάνωσης, αλλά κυρίως όλες τις οργανώσεις νεολαίας, Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Η Κύπρος είναι το σπίτι μας. Και αν το σπίτι μας έχει πρόβλημα, οφείλουμε να βρούμε τον τρόπο για να το φτιάξουμε. Και αν η πορεία μας απογοήτευσε σε όνειρα και ελπίδες, οφείλουμε να βρούμε την τόλμη να τα ανανεώσουμε. Όπως ο φίλος Ατίκ πρόσφατα μου είπε, στην Κύπρο δεν χρειαζόμαστε λύση. Χρειαζόμαστε ειρήνη. Τα υπόλοιπα θα έρθουν. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στον πρόεδρο του ΔΥΣΥ, Αβέρο Φνεοφίλου. Πρόεδρε μου. Ίσως μία από τις πιο ευχάριστες συγκεντρώσεις που βρέθηκα ποτέ. Στα 30 σχεδόν χρόνια της κομματικής και πολιτικής μου σταδιοδρομίας. Νιώθω περήφανος γιατί ηγούμε του κληρυντικού συναγερμού. Του συναγερμού που η άλλοτε γαλάζια γενιά είναι σήμερα μπροστάριδες στον αγώνα για την επανένωση του τόπου μας. Είμαστε όλοι ένα σήμερα, και αριστεροί και δεξιοί και κεντρώοι και σοσιαλιστές, και Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι. Είμαστε Κύπροι με ένα και μοναδικό όραμα να δούμε επιτέλους η μοιρασμένη μας πατρίδα να επανενώνεται. Το Κυπριακό, το χθες, το σήμερα, το αύριο. Το χθες που μας δίχασε, το σήμερα που μας πληγώνει, το αύριο που πρέπει να μας ενώσει για να δημιουργήσουμε ξανά την ελπίδα. Την ελπίδα και την προσδοκία. Για δεκαετίες τώρα μας διακατήχε ο φόβος. Μας ανησυχούσαν οι κίνδυνοι. Σήμερα είναι η ώρα να μετατρέψουμε τον φόβο σε ελπίδα. Να κάνουμε τις δυσκολίες σε μεγάλες ευκαιρίες για τον τόπο μας. Και ένα παράθυρο ελπίδας έχει ανοίξει. Και εμείς δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κλείσει αυτό το παράθυρο ελπίδας.
Έχουμε στην ελληνοκυπριακή κοινότητα τον εκλεγμένο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη. Δεδηλωμένο υποστηριχτή της επανένωσης του τόπου μας. Η συγκυρία το έφερε. Στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας να εκλεγεί ο Μουσταφά Κιντζή. Κανείς δεν μπορεί να παραγράψει την ιστορική του διαδρομή και την θέλησή του για επανένωση του τόπου. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την βούληση των συμπατριωτών μας των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι είχαν ενώπιον τους δύο επιλογές. Την επιλογή του έργου των δύο κρατών και της συνομοσπονδίας και την επιλογή του Ακιντζή της πολιτικής της επανένωσης της μοιρασμένης μας πατρίδας. Και η συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μας επέλεξαν την πολιτική της επανένωσης μέσα από μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Από την άλλη, χρειάζεται να παραμείνουμε προσγειωμένοι, γνωρίζοντας πως υπάρχουν και συμφέροντα πέραν των συμφερόντων των δύο κοινοτήτων. Χρειάζεται ψυχραιμία και νυφαλιότητα. Και πιστεύουμε πως έχουμε επιχειρήματα, έχει η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να πείσει την Τουρκία πως ο μοναδικός δρόμος που βγάζει κερδισμένους τους πάντες είναι ο δρόμος της ειρήνης και της επανένωσης του τόπου μας. Δεν θα βγούμε μόνο εμείς κερδισμένοι από την προσπάθεια επανένωσης του τόπου μας, αλλά και η διεθνή κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες της γειτονιάς, μη εξαιρουμένης και της Τουρκίας. Στην περιοχή μας, στην περιοχή την τρικυμιασμένη, χρειάζονται πυλώνες σταθερότητας. Μια επανενωμένη Κύπρος μπορεί να είναι πυλώνας διπλωματικής, οικονομικής, πολιτικής και ενεργειακής σταθερότητας. Να προσφέρει και να συνεισφέρει σε αυτό που επιζητεί η Ευρώπη, την ενεργειακή ασφάλεια. Χρειάζεται όμως σε αυτή τη νέα προσπάθεια να μην διχάσουμε το λαό μας, ούτε και θα δεχτούμε ποτέ πως υπάρχουν από τη μια ημιοδότες έτοιμοι να δεχτούν την οποιαδήποτε λύση, ούτε από την άλλη πως είναι όσοι ψήφισαν όχι το 2004 οι απορριπτικοί που είναι έτοιμοι να απορρίψουν την οποιαδήποτε λύση. Ο λαός μας έδειξε τις τελευταίες εβδομάδες, ανεξάρτητα της επιλογής που έκαναν το 2004, πως πιστώνει τη νέα προσπάθεια, επενδύει στη νέα προσπάθεια και η συντριπτική πλειοψηφία του κυπριακού ελληνισμού και του κυπριακού λαού και των τουρκοκυπρίων συμπεριλαμβανομένων πιστεύω ακράδαντα πως επιθυμεί την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Την ίδια ώρα πρέπει να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν μπορεί να υπάρξει ιδεατή λύση ούτε για τους Ελληνοκύπριους ούτε για τους Τουρκοκύπριους. Η λύση θα είναι προϊόν ενός ιστορικού συμβιβασμού και πρέπει ως τέτοιο να τον αντιμετωπίσουμε και πρέπει να κατεβούμε στην βάση της κοινωνίας, στους απλούς πολίτες. Και χαιρετίζω, αγαπητέ μου Πέτρο, την πρωτοβουλία σας. Μια πρωτοβουλία που ξεκινά από την νεολαία, ενταγμένη στην απόφαση του Δημοκρατικού Συναγερμού να γυρίσουμε από το παραλίμνη μέχρι τον πύργο της Ηλυρίας με τους νέους, τους μεσήλικες και την τρίτη ηλικία, να συζητήσουμε για τη λύση, να συζητήσουμε για την Κύπρο που οραματιζόμαστε. Θέλω
να κλείσω, γιατί απόψε ήρθαν εδώ όχι για να ακούτε τα τετριμμένα εμάς των πολιτικών, αλλά να ακούσετε ανθρώπους και από τις δύο κοινότητες. Σε αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει μαζί να χτίσουν ένα μέλλον που θα διασφαλίσει την ευημερία και την ειρήνη ολόκληρου του Κυπριακού λαού. Dear friends, I too have a dream and I too have a vision for my country. And I too know that great visions cannot fit in divided countries. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούν, με όλες μας τις δυνάμεις, να στηρίξουμε την προσπάθεια για επανένωση του τόπου μας. Το οφείλουμε στη νέα γενιά. Το οφείλουμε σε όλους εσάς, τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους, τους δεξιούς και τους αριστερούς, τους σοσιαλιστές και τους κεντρώους. Η Κύπρος για τους Κύπριους. Να είστε καλά. Μας Διονύσης Διονυσίου αναλαμβάνει το ρόλο μας καθοδηγήσει στη συνέχεια μας. Ευχαριστούμε. Κύριε, χαίρετε. Ακούγομαι τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση, η οποία είναι και πρόκληση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εδώ ενδιαφέροντες συνομιλητές. Πριν προχωρήσουμε να δώσουμε κάποιες δεκάλεπτες παρεμβάσεις στους συμμετέχοντες μας, θα δώσουμε τρία λεπτά στον Χαράλαμπο Σταυρίδη να μας πει δύο λόγια και να συνεχίσουμε. Φίλε Διονύση, αγαπητοί φίλες και φίλοι, φίλοι του Κύπρου, συμπατριώτες, οι δύο κοινότητες συνεργάζονται εδώ και αρκετόν καιρό σε κάποια πράγματα. Με αυτά αποτελέσματα. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν η δημιουργία του Κυπριακού Φόρου Διαλόγου πριν από δύο μήνες περίπου σε αυτόν εδώ τον χώρο. Τότε δυστυχώς, και αυτό είναι κάτι που δεν μας τιμά εμάς σαν ελληνοκυπριακή κοινότητα, δεν είχαμε παρουσία μέσω μαζικής ενημέρωσης από την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Αρκετή αντίθετα, οι φίλοι του Τουρκοκύπριου επέδειξαν αρκετό ενδιαφέρον και σχεδόν όλα τα τηλεοπτικά κανάλια ήταν εδώ. Ας ευχηθούμε ότι αυτό θα αλλάξει. Τι είναι το Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου? Πολιτικά κόμματα, συντεχνίες, επαγγελματικοί συνδέσμοι, μη κυβερνητικές οργανώσεις ένωσαν εδώ και αρκετών καιρών τις δυνάμεις τους σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν το Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου ως την απάντηση στην ανάγκη μιας συμμετοχικής και μόνιμης δομής η οποία θα φιλοξενεί ένα δομημένο διάλογο και ανταλλαγή γνώσης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Μόνο μέσα από την αμοιβαία κατανόηση και προβληματισμό πιστεύουμε ότι ένας τέτοιος δομημένος διάλογος μπορεί να εξετάσει ζητήματα που αφορούν το κυπριακό πρόβλημα αλλά και άλλα ζητήματα που αφορούν την κυπριακή κοινωνία, ενδυναμώνοντας τη ροή των πληροφοριών και απόψεων μεταξύ της ευρύτερης κοινωνίας και της πολιτικής ηγεσίας των δύο κοινοτήτων. Από τον Απρίλιο λοιπόν του 2004 εργαστήκαμε ασταμάτητα με στόχο να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο αποδεκτά κείμενο που θα αντιπροσωπεύει το καταστατικό του φόρου, του Κυπριακού Φόρουμ Διαλόγου. Χρειάστηκαν πέρα των 70 συναντήσεων και το Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου έγινε πραγματικότητα στις 12 Μαρτίου 2015. Και η μοναδικότητα του έγκυται στο γεγονός ότι είναι η μοναδική θεσμοθετημένη δομή που φέρνει κοντά την κοινωνία των πολιτών και τα πολιτικά κόμματα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός από την πρώτη στιγμή συνείσφερε δημιουργικά και ουσιαστικά στην όλη προσπάθεια και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο του κόμματος μας, τον Αδέροφ τον Νεοφίτου, για την πολύπλευρη στήριξη που έδωσε στην προσπάθεια αυτή, ακόμα και σε μια περίοδο όπου διάφοροι προσπαθούσαν να θέσουν τρικλοποδιές στο όλο εγχείρημα.
οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων και οι διαπραγματευτές των δύο κοινοτήτων έχουν αγκαλιάσει και εκφράσει την στήριξή τους προς την λειτουργία του Κυπριακού Φόρουμ Διαλόγου και φυσικά ο ρόλος του Κυπριακού Φόρουμ Διαλόγου δεν θα τερματιστεί σε μια ενδεχόμενη λύση, αλλά αντίθετα θα ενδυναμωθεί αφού θα εξακολουθήσει να αποτελεί έναν διάλογο, έναν διάδρομο δομημένου διαλόγου και κατανόησης ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία των πολιτών. Τι είναι η σκοπή και η στόχη του Κυπριακού Φόρουμ Διαλόγου? Να στηρίξει και να δράσει συμπληρωματικά προς την υφιστάμενη διαδικασία διαπραγματεύσεων, καθώς και προς κάθε πολιτική προσπάθεια για επίτευξη μιας αμοιβαίας συμφωνητής ομοσπονδιακής λύσης μέσα από τη δημιουργία επιλογών και υποβολή εισηγήσεων για τη διαπραγματευτική διαδικασία. Να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία, να λάβει υπόψη και να σωματώσει τα σχόλια και τη συνεισφορά της και να βοηθήσει στην προετοιμασία των δύο κοινοτήτων για λύση και συνύπαρξη. Να δημιουργήσει συνθήκες αλληλοκατανόησης, πολλαπλές προοπτικές και κοινό όραμα για το κοινό μας μέλλον, καθώς και να βοηθήσει στη δημιουργία κουλτούρας συνύπαρξης. Να αποτελέσει έναν ασφαλή χώρο όπου οι πολίτες θα μπορούν να εγείρουν και να συζητούν θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται σήμερα στην πολιτική ατζέντα. Για παράδειγμα, ένα θαυμάσιο θέμα θα ήταν οι κοινές εκδηλώσεις που γίνονται για να εκφράσουν τις ανησυχίες στην ανέγερση του πυρηνικού σταθμού στο Αρχιδιού, αλλά και άλλα τέτοια συμβάντα που απασχολούν και τις δύο κοινότητες. Το Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου στηρίζεται σε κάποιες αρχές που είναι απαραίτητες για να μπορέσει να λειτουργήσει, όπως ο σεβασμός, η ανεκτικότητα, η εμπιστοσύνη, ο πλουραλισμός και η αναγνώριση της αξίας των διαφορετικών απόψεων, η ελευθερία του λόγου και η διαφάνεια. Το Φόρουμ στοχεύει στην επίτευξη συνένεσης. Η συνένεση προϋποθέτει κατανόηση και σεβασμό της διαφορετικότητας. Προϋποθέτει μια ειλικρινή διαδικασία προσαρμογής θέσεων. Και ο σκοπός μας δεν είναι η επιβολή της οποιασδήποτε άποψης έναντι της άλλης, αλλά η δημιουργία επιλογών, αναγνωρίζοντας τόσο τα κοινά στοιχεία όσο και τις διαφορές μας, τις προοπτικές και τις διάφορες τοποθετήσεις που θα συμπεριληφθούν σε ένα τελικό έγγραφο. Η δομή του Κυπριακού Φόρουμ Διαλόγου στηρίζεται σε 5 πυλώνες, τον πυλώνα των ελληνοκυπριακών πολιτικών κομμάτων, τον πυλώνα των τουρκοκυπριακών πολιτικών κομμάτων, τον πυλώνα των μη κυβερνητικών οργανώσεων, τον πυλώνα των επαγγελματικών συνδέσμων και τον πυλώνα των συντεχνιών, των trade unions. Όλοι αυτοί αντιπροσωπεύονται σε μία ολομέλεια, με μία συγκεκριμένη αναλογία. Σκοπός τους είναι να αναδεικνύουν θέματα προς συζήτηση, τα οποία θα αναθέτουν σε ειδικές ομάδες εργασίας, οι οποίες με τη βοήθεια πυρογνωμόνων, οι οποίοι θα επιλέγονται ανάλογα με την καταλληλότητα τους για το θέμα που θα εξετάζεται, ακριβώς θα δημιουργούν τις επιλογές, τα κοινά κείμενα εργασίας, τα οποία θα επανέρχονται στην ολομέλεια για υιοθέτηση ή τροποποίηση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στην ιστοσελίδα του Cyprus Dialogue Forum και επειδή είμαι ενώπιον της ΝΕΔΙΣΥ και των φίλων εκπροσώπων των τουρκοκυπριακών οργανώσεων νεολαίας, οι οποίες μετέχουν στον τομέα των NGOs, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, θα σας απευθύνω την έκκληση να μας βοηθήσετε να φτάσουμε σε όσον το δυνατόν περισσότερες οργανώσεις νεολαίας, αλλά και ευρύτερα μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η δύναμη μας εξάλλου, η δύναμη του Κυπριακού Φόρουμ Νεολαίας, είστε εσείς οι οργανώσεις από τις δύο κοινότητες. Σας ευχαριστώ. Με τον Καρέλα Κωνσταντίνη που ήταν σύντομος. Κυρίες και κύριοι, πριν να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη, τον οποίο παρακαλώ να περάσει στο πόντιουμ, θα έλεγα ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι καταπληκτική και κάποια στιγμή ίσως θα έπρεπε να έχουμε εδώ και τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον κύριο Ακίτζη και άλλους, για να συνεχίσει αυτός ο επικοδομητικός διάλογος και η αλληλοενημέρωση. Ο κύριος Μαυρογιάννης, δεν ξέρω, μπορεί να μιλήσει αν θέλει και στα αγγλικά ή και στα ελληνικά. Έχουμε μετάφραση ούτως ή άλλως. Οπότε μπορείτε να μιλήσετε και στα ελληνικά. Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε του Δημοκρατικού Συνεδριού, κύριε Πρόεδρε του ΝΕΔΙΣΥ, κυρίες και κύριοι βουλευτές
αξιωματούχοι οργανώσεων ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών, αγαπητοί συνεδροί, μέλη της συνεδρισή και όλοι οι άλλοι παριστάμενοι φίλοι και φίλες. Επειδή ο χρόνος που έχω στη διάθεση μου είναι πολύ περιορισμένος, θα μου επιτρέψετε να σας πω μερικά πράγματα λίγο επιτροπάδι και αν υπάρχουν επιμέρους ερωτήσεις θα τα δούμε μετά στη συνέχεια στη συζήτηση. Πρώτα θα ήθελα να σας πω μια βασική διαπίστωση στην οποία νομίζω όλοι όσοι είμαστε εδώ συμφωνούμε ότι η μη λύση δεν είναι λύση. Δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον αυτού του τόπου, το μέλλον των παιδιών μας, τις επόμενες γενιές, χωρίς τη λύση του Κυπριακού. Η μη λύση είναι παρέτηση. Η μη λύση είναι αποδοχή των τελεσμένων που δημιουργήθηκαν στην Κύπρο. Η μη λύση είναι παραδοχή ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ήδη λίγο πολλά η εννιά μας έκαμε τα λίγο θάλασσα, αλλά δεν υπάρχει λόγος να προσθέσουμε και το Κυπριακό σε τούτα τα πράγματα στα οποία δεν καταφέραμε να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Επιπλέον, και τούτο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπε και ο πρόεδρος της ΕΔΙΣΥ, πώς είναι ηθικά δυνατόν να σκεφτόμαστε ότι σήμερα μπορούμε να συνυπάρξουμε με μισό δισεκατομμύριο Ευρωπαίους. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε μεταξύ μας. Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, οι γείτονες, οι άνθρωποι, ο ίδιος λαός, ο ίδιος κόσμος, που μας ενώνουν τόσα πολλά πράγματα. Επιπλέον, όλοι εμείς εδώ λέμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Και είμαστε Ευρωπαίοι. Είναι δυνατόν να σκεφτούμε μια Ευρώπη που έχει γραμμές διαχωρισμού? Είναι δυνατόν να σκεφτούμε ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η ευρωπαϊκή ενοποίηση, που είναι μια κατεξοχήν πολιτική διαδικασία που ξεκίνησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορεί να μην ανατρέψει τη διαχωριστική γραμμή σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Κύπρος? Εξαντικειμένου το μέλλον περνά μέσα από την κρίση του Κυπριακού. Ούτε η θεμελιώδη και βασική διαπίστωση μας έχει κάνει και μας κάνει όλους και επαναλήφθηκε και από τους προηγούμενους παρεμβαίνοντες να έχουμε μια απόλυτη αποφασιστικότητα επιτέλους να έβρουμε τη λύση στο Κυπριακό. Έγιναν πολλές προσπάθειες. Δεν ξεκινούμε τώρα. Οι προηγούμενες προσπάθειες απέτυχαν, δεν είναι της ώρας να εξηγήσουμε πώς, γιατί, ποιος φταίει και ξέρω εγώ, και είναι καλύτερα βεβαίως να αποφεύγουμε και τούτο παιχνίδι είναι επίρρηψης ευθυνών. Νομίζω ο καθένας που μας έχει και μέρος της ευθύνης, έχει και μέρος, αν θέλετε, της λογικής, της δικής του θέσης και της δικής του τοποθέτησης. Όλα αυτά δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι να σκεφτούμε σήμερα ότι πρέπει επιτέλους να κάνουμε τη διαφορά. Και η διαφορά είναι μέσω της λύσης του Κυπριακού, γιατί όχι μόνο η μη λύση δεν είναι λύση, ούτε και όλα τα άλλα δίθεν εναλλακτικά σενάρια, κοινή υποκή και εμείς ποδά, διχοτόμηση, διπλή ένωση και ούτω καθεξής, δύο ανεξάρτητα κράτη. Σκεφτείτε τι θα σημαίναν τούτα όλα τα πράγματα. Και αν τίποτε που τούτο προϊονίζει έναν μέλλον το οποίο να είναι ελκυστικό είτε για μας είτε για τα παιδιά μας. Γι' αυτό και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εκφράσει και εξακολουθεί να εκφράζει με απόλυτη, αν θέλετε, συνέπεια την αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν στη λύση του Κυπριακού. Τα δύο τελευταία χρόνια, παρά τα προβλήματα που δημιούργησε την οικονομική κρίση, έχουμε συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες δυνάμεις και έχουμε εστιαστεί σε μια προσπάθεια επιτέλους να έχουμε ένα αυστηρά αποτελέσματα. Όπως ξέρετε, περάσαμε 6 μήνες για να καταλήξουμε σε μια κοινή διακήρυξη, η οποία όμως θέτει γερές βάσεις τόσο για την ουσία της επιδιωκόμενης λύσης, όσο και για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και τη μεθοδολογία. Στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν, έχουμε ήδη καταθέσει στο τραπέζι όλες τις προτάσεις μας και αντιπροτάσεις μας και εναλλακτικές επιλογές για όλα τα θέματα,
πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που έχουν καλυφθεί όλα τα θέματα. Αν μου πείτε ικανοποιητικά, σίγουρα όχι απολύτω ικανοποιητικά. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι προχωρούμε με την κατάθεση των προτάσεων και είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε σε ουσιαστική συζήτηση. Προέκυψε βεβαίως σε κάποια στιγμή εκεί που είμαστε έτοιμοι να πλησιάσουμε στην ώρα της αλήθειας ουσιαστικά, γιατί μετά την κατάθεση όλων των προτάσεων ήταν η ώρα που θα γίνεται μια προσπάθεια να έχουν πιο κοντά οι θέσεις των μερών. Και εκεί προέκυψε η κρίση με τον Μπαρπαρός και με την Ναύτεξ. Επεράσαμε άλλους 6 μήνες να την ξεπεράσουμε. Αλλά τώρα βρισκόμαστε ενώπιον κάποιων συνθηκών, οι οποίες είναι πολύ καλύτερες. Αφενός γιατί το διεθνές ενδιαφέρον παραμένει, αφετέρου γιατί η συγκυρία στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ευνοϊκή, τρίτον γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, εξ αντικειμένου η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει προς την κατεύθυνση της λύσης και ταυτόχρονα οι πρόσφατες εξελίξεις στην κυπριακή κοινότητα έχουν ήδη δημιουργήσει μία καινούργια δυναμική. Δεν θα μιλήσω εγώ για τις εντυπώσεις, έχουν μιλήσει οι προηγούμενοι ομιλητές, το δείτε όλοι. Αυτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι να πω κάτι που ελέγχθηκε στο πρώτο δείπνο μεταξύ των δύο ηγετών πριν από 15 τόσες μέρες, όπου έγινε για πρώτη φορά λόγος για κοινό όραμα για το μέλλον του τόπου μας. Αυτό είναι καθοριστική σημασία. Από εκεί και πέρα, βεβαίως έχουν καταγραφεί οι βασικές, αν θέλετε, αρχές της λύσης και μιλούμε όλοι για μια διζωνική δικοινωτική νομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα υπάρχουν δύο συνιστώσεις πολιτείες που θα είναι πολιτικά ίσες και θα υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Όμως, αυτό που επίσης έχει γίνει αποδεκτό και δεν έχει εκτιμηθεί πιστεύω σε όλη του τη σημασία είναι το γεγονός ότι αυτές οι αρχές θα συμφιλειωθούν πλήρως με τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, για να δημιουργήσουμε επιτέλους σε αυτόν τον τόπο μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατική κοινωνία, όπου όλοι οι πολίτες αυτού του τόπου θα μπορούν να απολαμβάνουν μια, να μην πω μεγάλη λέξη, πολύ απλώς μια συνηθισμένη σχέση, συνηθισμένη ευρωπαϊκή κοινωνία, όπως είναι όλες οι άλλες, με απόλυτο σεβασμό στην ιδιαιτερότητα, στην πολιτισμική παράδοση του κάθε ενός από εμάς, αλλά από κοινού να χτίσουμε το μέλλον του τόπου μας και αν θέλετε επιτέλους ο τόπος να αποκτήσει επιτέλους την κραστεριά του, να μπορεί να τρέχει όπως πρέπει να τρέχει η Κύπρος και έχει τεράστιες δυνατότητες αυτός ο τόπος όταν καταφέρουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα σε αυτή την πολύ σύντομη εισαγωγή, μόνο να σας πω ότι προσπαθούμε αυτή τη στιγμή που ξαναρχίσαμε τις διαπραγματεύσεις αφενός να προετοιμάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα το έδαφος για τους ηγέτες για να προχωρήσουν προς τα εμπρός. Αυτή είναι η πρώτη και βασική μας επιδίωξη. Είναι η πρώτη πορεία, αν θέλετε. Υπάρχει μια δεύτερη πορεία παράλληλη που είναι στο μέτρο του δυνατού να προωθήσουμε μέτρα οικονόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία είναι σε αυτή τη φάση μιλούμε για μέτρα χαμηλής πολιτικής, ουσιαστικά όμως το να κάνουμε την αλλαγή επί του εδάφους. Αυτή η δεύτερη πορεία είναι παράλληλη, δεν θέλουμε να επηρεάζει την πρώτη, γιατί θέλουμε όλη μας η ενέργεια να διοχετεύεται στην προσπάθεια για λύση, αλλά παράλληλα θα προωθηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα μέτρα μπορούμε για να κάνουμε τη διαφορά επί του εδάφους. Υπάρχει και μια τρίτη πορεία, την οποία να βιώσετε τις τελευταίες μέρες και η οποία είναι και η όμορφη πλευρά των πραγμάτων, που είναι η δημόσια διπλωματία. Το ότι ξαφνικά βλέπουμε τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να βγαίνουν μαζί, να περπατούν μαζί, να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο, όχι για να πούν, για να ακροαστούν επίσης, για να μάθουν, για να καταλάβουν και να προσαρμόσουν τον λόγο τους και την επιδίωξη τους στις ανάγκες του τόπου. Γιατί η λύση του Κυπριακού αυτή τη φορά, και το είπε ο κ. Πρόεδρος προηγουμένως,
δεν πρόκειται ούτε που τα έξω να έρθει και ούτε τα έχουμε πλέον ξεκαθαρίσει. Ούτε σχέδια από έξω, ούτε χρονοδιαγράμματα, ούτε ψεύτικα διλήμματα. Πρέπει απλώς η κοινωνία των πολιτών να συμβάλλει στην δημιουργία του κοινού οράματος και να δώσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο στη λύση. Και μόνο αυτό μπορεί να αποτελέσει τη λύση του Κυπριακού, κάτι το οποίο να είναι συμφωνημένο και να εκφράζει την πλειοψηφία των πολιτών αυτού του τόπου. Οπότε υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις, όλα εκείνα τα ηχέγγυα για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Πρέπει απλώς μέσα και από την δημόσια διπλωματία, όπως είπα και προηγουμένως, να καταφέρουμε αυτή τη συνεχή όσμωση ανάμεσα στο τι γίνεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, το τι γίνεται στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας, το τι γίνεται μεταξύ των δύο κοινοτήτων και χαιρετίζω όλες τις προσπάθειες που γίνονται στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων για να φέρουν πιο κοντά τους ανθρώπους μας. Όλα αυτά πρέπει να λειτουργούν σε συνέργεια και να δημιουργήσουν τις συνθήκες που θα μας επιτρέψουν επιτέλους να θέσουμε τέρμα στο πρόβλημα του κόσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρέσβη, τον κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη. Νομίζω ότι η σύντομη εισήγηση του άνοιξε διάβλους για να υπάρξει στη συνέχεια, ερωτήσεις. Θα δώσουμε τώρα τον λόγο στον κύριο Θερμάν Μαϊκάλ για να αναπληρωτήσει Γενικός Γραμματέας του Τουρκοκυπριακού Τμήματος Ιδρύου. Μίστερ Μαϊκάλ, the floor is yours. Suspects, so I'm really delighted to address you and to see different faces at this very crucial time of our island's history. I don't want to take a lot of your time. I'm really honored to be able to speak with such valuable people. You know, the title of this event is very ambitious, Cyprus Past, Present and Future. So I'm trying to keep on my own line, which I was given before. And of course, the bigger risk of talking about such issues, such a problem from past until future, is that we can always repeat the already known arguments, and then we blatantly repeat the already known positions, which of course takes us nowhere. I was asked to talk about the cooperation of the business communities and the economic prospects of the solution, and I will try to address that briefly, hoping to elaborate more in the Q&A session later. While I was preparing for my discussion, I thought to myself, I can use my limited time in the best efficient way, so I'm not going to occupy a lot of your time to repeat already what is already known, but I want to focus on some few issues, relevant issues, I believe, that are very crucial for the success of the peace process. Probably everybody here is aware of the existing cooperation between the chambers of the commerce from the both communities. And of course there are lots of rumors about the initiatives that we have actually started. But briefly, I want to say that it was easier to initiate and continue this cooperation because, let's face it, our chamber is, because it's an internationally recognized body, we didn't have any recognition problem. From the very beginning it was easier, and then and after the passing of the Greenland Regulation, and our chamber became the official partner of the EU to provide documentation for this, which required two chambers to work on that as well. During the joint implementation of UNDP-USAID supported interdependence project, we learned to work together, and
We are currently doing similar projects called Leading by Example, supported by the EU. And we have other initiatives called the Malta Business Group Initiative, the Nicosia Economic Forum, the existing Economic Technical Committee, the Cyprus Dialogue Forum, and the Bilateral Chamber, just some of them. And very recently we have announced our bicameral internship project, which we are going to have Greek Cypriots going to do internship in the Turkish Cypriot community and vice versa. Unfortunately, initially we are going to have 12 Turkish Cypriots and 12 Greek Cypriots, but I think it's just the beginning. Hopefully we're going to continue more of that. Now, I don't want to tell you the history of our chamber's cooperation, but instead I wanted to tell you some of the lessons that we learned throughout the process. One, again, this is a chamber's cooperation, but again, never try to score a point against your partner. Never put your partner in a difficult position. You can only score once, but you can lose the confidence forever. Two, don't try to persuade your partner into an action if you put your partner into a difficult position. If you want to spend your energy on issues which are beyond your control, do it. But then you won't be able to concentrate on the ones that you can make a difference. Three, agree or disagree, but always respect. You might disagree, you might not even like the position, but you have to respect, get it over with, and then move on the areas which are mutually acceptable to both of you. So maybe then later you will be able to address the issues that are more controversial. And last but not least, I think in the heart of our success, we have the people who are really learned how to avoid potential conflict before it arises. So we always put ourselves into others' shoes so that we can try to avoid it even before a potential conflict occurs. Now, why do we cooperate? Four reasons. One, because the economic cooperation will bring benefits to both communities. Two, because economic cooperation will bring benefit to both communities. Three, because economic cooperation will bring benefits to both communities. And four, because we must design our future together. Otherwise, either we let the coincidences or the others do it for us. And I'm not an economist. I'm not here to explain you the econometric assumptions with figures. If you're interested to read more, you can resort to the Trio Center reports, the one Cyprus Peace Dividends Revisited, a productivity and sectoral approach by our dear Fiona Mullen, or the Day After series, or even Kostas Apostolides with his partner Erdal Guria. He made a report for the chamber in 2008. All the reports show us that the dividends, the benefits, economic benefits of the solution will be better and higher than its costs. And even if it wasn't the case, we have to deal with it. We have to tackle it. Now, it takes only some logical thinking to realize the potential economic dividends of the unification. The other day, when I was preparing for this speech, I was talking to a dear professor, Professor Dr. Mustafa Besim, who's been working on these issues for a long time already. I wanted to get some inspiration from him. He told me that, you know, currently the both economies are really facing economic problems. And it's not only Cyprus, the region is experiencing, and the entire world economy is in recession. So we need a new story, a new vision, a new spark, and the Cyprus solution can actually give this spark that here right away that we need. All other countries are looking for such excuses, such sparks, so that they can actually change the direction of their fall into a rise. And we have it right in front of us, something to start with, to open a new page and then create a new spark and draw the interest. Not only the local beneficiaries, but also the entire international community. And then people can turn their eyes on Cyprus. If you want to find out about more about the economic development and the Cyprus solution, the two chambers
commissioned a documentary, a 10-minute documentary, and you can Google it. It's cypruswhatif.com. I'm just giving you the address as well. It's freelingual. The Nobel leading economist Dr. Pissarides is also there. cypruswhatif.com. And basically, you can get the very basic idea of the economic development and the Cyprus solution linkage. But briefly, just to touch some of the issues. Now, we are expecting the tourism income to increase after the solution, because now we will have a joint operation between the Turkish Cypriot and Greek Cypriot operators, and there even might be joint initiatives for Cyprus, Greece and Turkey. Ferries carrying Cyprus flags will be able to access to the Turkish ports and vice versa. This will enhance Cyprus's status as the center of marine tourism shipping in the region. Transportation and shipping costs will decrease. All sides will be able to use their respective airspace and ports. Greek Cypriots will have better access to the Turkish, Caucasian, and even the Middle Eastern markets, and they will benefit from the cooperation of the Turkish Cypriots and Turkish business people. Greek Cypriot service sector will provide services. Greek Cypriot service sector is more advanced to the Turkish and Turkish Cypriot customers. And there will be a synergy created when the higher education institutions begin to cooperate. Cyprus can become a new center for the higher education. Currently, in the Turkish Cypriot community, because of the Cyprus program, they are disputed. We all know that, but after the solution, it's not going to be the case. Currently, we have 10 universities hosting more than 55,000 students. And cooperation on that area as well can turn Cyprus as a hub, a center for higher education. And Cyprus can become a model for the rest of the world, because Cyprus is one of the oldest conflicts, and the international community and the United Nations, they need it, they need to solve it, they need a model to show everybody that even the frozen conflicts can be solved, and we can actually become a center of bicommunal conflict resolution centers all around the world, and then people can come to learn from our experiences. And new plan being endorsed by the international community will enhance confidence in Cyprus and the Cypriot economy. Both the Greek Cypriot and the Turkish Cypriot economy thus will attract foreign investment. Instead of separate infrastructures, separate generators, separate water dams, separate environmental plants, separate sewage systems, separate resources. Now we will be able to develop a single development strategy, a single environmental strategy, taking into consideration initially, of course, two economic zones, but in a grand plan, even a single economy. We will be able to develop a bilingual, even a trilingual generation. It's a great asset to our future. And I haven't discussed the potential benefits in cooperating in natural resources or hydrocarbons, which seem to be very speculative at the moment, but you can figure it by yourselves. So, in a nutshell, Cyprus can become an island of stability in a very troubled region. So, a couple of things before I finalize. You know, Cypriots are very emotional people, and it's same in both Turkish Cypriots and Greek Cypriots. When you talk about the economic development after unification, people will say, but I'm not going to give up my rights just because I'm going to be rich. This is not the case. It's just you have to be logical and clever enough to think that the economy, the economic benefits will be needed not only for you but for the future generations. In a country where people are living peacefully in a very cooperative manner. So this is not setting up your country for a better future. This is just trying to reach to a better future. And we are living in historical times. The stars are aligned. We must own the process. We should support it. And we should be part of it. Thank you very much for your attention. I think I overtook my time. So I'm sorry for that. I hope less in the question and answer. Thank you for sharing with us your beautiful dream at Σεβίνο last year. Ας δώσουμε τώρα το λόγο στον
διδάκτορα της Ανατολικών Δημοτικών Σπουδών, τον κύριο Σέντο Φτωρή. Παρακαλώ να είμαστε σύντομοι, και ο κύριος Μαυρογιάννης του είχαμε δώσει πρόγραμμα μέχρι τις 8:30 και μετά θα πρέπει να προλάβει τουλάχιστον να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Ευχαριστώ, Διονύση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω την Νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού για την πρόσκληση που με ανήφθηκε να είμαι συγγενής σε αυτήν την πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε του Δημοκρατικού Συναγερμού, κύριε Πρόεδρε της Νερισσή, φίλες και φίλοι. Στη μακρόχρονη πορεία του Κυπριακού Ζητήματος, οι δύο κοινότητες δεν κατάφεραν ποτέ να μοιραστούν κοινούς πολιτικούς οραματισμούς, να οικοδομήσουν κοινές πολιτικές διεκδικήσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, οι διεκδικήσεις των δύο κοινοτήτων ως προς το Κυπριακό δεν συνέκλειναν ποτέ. Υπήρξαν ανέκαθεν αντιπαραθετικές και αλληλοανερούμενες. Αυτή καθε αυτή η γέννηση και η κορύφωση της εθνοτικής γέννησης στην Κύπρο υπήρξε πρωτίστως, και το υπογραμμίζω πρωτίστως, προϊόν της ασυμβατότητας των πολιτικών αντιλήψεων των δύο κοινοτήτων ως προς το ιδεώδες τελικό μέλλον της Κύπρου. Η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 δεν συνέβαλε στην ανάδειξη ενός νέου κοινού πολιτικού αφηγήματος. Οι πολιτικές ελίτ και των δύο κοινοτήτων δεν πίστεψαν ποτέ στην ιδέα του κοινού κυπριακού κράτους, στη διαμόρφωση συνεργειών που να υπερεύαιναν τους εθνοκοινοτικούς διαχωρισμούς. Των αντίον, παρέμειναν εγκλωβισμένες στα αδιάλλακτα εθνικά τους οράματα. Ενώ τα τραγικά γεγονότα του 1974 έθεσαν κατά τρόπο τραυματικό και επώδυνο τους Ελληνοκυπρίους ενώπιον της αναγκαιότητας εγκατάληψης των εθνικών τους οραμάτων και του επανακαθορισμού των στρατηγικών του στόχων με την υιοθέτηση της Ζησονικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, μια μεγάλη πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων, καθοδηγούμενη από τον Ραούφ Ντεκτάζ, παρέμεινε στρατευμένη στη διαλεκτική της απόσχεσης. Πίστεψαν πως η επίτευξη μιας διχοτομικής επί του εδάφους ρύθμισης και η παρουσία του τουρκικού στρατού εγγυούνταν κατά τρόπο οριστικό και αμετάκλητο την εθνοκοινωνική τους ύπαρξη στο νησί. Επρόκειτο, όπως διαφάνηκε στην εξέλιξη του χρόνου, για πλάνη. Δύο ήταν οι βασικοί παράγοντες που υπέσκαψαν σύν τον χρόνο το αξίωμα πως μόνο η διχοτόμηση διασφάλιζε τη διαιώνιση της κοινωνικής υπόστασης του Τουρκοκυπρίου. Πρώτον, η ευημερία που οι Τουρκοκύπριοι απόλαυσαν μετά την εισβολή απεδείχθη πρόσκαιρη, αφού αυτή εδράστηκε στα δίκτυα πελατειακών σχέσεων και πολιτικής πατρονίας που οικοδομήθηκαν από τους Ντεκτάζ και Ρόου. Η αδυναμία οικοδόμησης ενός βιώσιμου μοντέρνου οικονομικής ανάπτυξης συνέβαλε στην ανάλυση μιας βαθιάς συστημικής και οικονομικής κρίσης και σηματοδότησε τη σταδιακή αποδυνάμωση της εθνικιστικής ιδεολογίας και των φορέων έκφρασής της. Δεύτερον, η μεθοδευμένη προσπάθεια να αλλοιωθεί ο πολιτισμικός και δημογραφικός χαρακτήρας του βορείου μέρους του νησιού για τη συνεχούς μεταφορά επίγον από την Τουρκία. Στην εθνικιστική θεώρηση ήταν παντελώς αδιάφορο και οι Τούρκοι θα κατοικούσαν στην Κύπρο. Κατά τον Ραούφ Ντεκτάζ, άλλωστε, στην Κύπρο δεν ζούσαν Τουρκοκύπροι, παρά μόνο Τούρκοι. Αφού όπως παρατηρούσε, το μοναδικό κυπριακό είδος που ευδοκιμούσε στο νησί ήταν το κυπριακό γαϊδούρι. Αυτή η απαξίωση της κυπριακής διάστασης της ταυτότητας των Τουρκοκυπρίων, η αδιαφορία ειδικότερα για τη δημογραφική ανασφάλεια και την υπαρξιακή αγωνία, η αυξανόμενη παρουσία των επίκων πυροδότησε μέσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, υπέθαλεψε τη συγκρότηση ενός ιδιότυπου τουρκοκυπριακού εθνοκοινοτισμού που προέτασε την κυπριακή πολιτισμική κουλτούρα ως αναπόσπαστο στοιχείο της τουρκοκυπριακής ταυτότητας, που αμφισβητούσε εν τέλει την τουρκικότητα των Τουρκοκυπρίων όπως την όριζε ο Ντεκτάζ και η εθνικιστική κύκλη. Στην πορεία του χρόνου αναδύονται δυναμικές που θα διεκδικούσαν τη διακριτή ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων και έναντι της ηγεμονικής παρουσίας της Τουρκίας στην Κύπρο. Στην αντίληψη των Τουρκοκυπρίων, η μητέρα πατρίδα Τουρκία μεταβάλλεται σταδιακά από φορέας προάσπισης της τουρκοκυπριακής κοινωνικής υπόστασης σε ενδυνάμει απειλή για την ίδια την ύπαρξή της. Αυτή καθε αυτή η ανάδειξη του Μουσταφά Κιντζή εδράστηκε στην έκφραση αυτών των κοινωνικών και πολιτικών δυναμικών. Ο Ακιντζή ενσάρκωσε τη συλλογική βούληση των Τουρκοκυπρίων που αγωνιούν για τη διαφύλαξη της ταυτότητάς τους εναντίον των απειλών που διαμορφώνει η διαιώνιση του ισχύοντος status quo. Εξέφρασε τις προσδοκίες όσων επιζητούν τη συμμετοχή της κοινότητας στο διεθνές και ευρωπαϊκό γίγνεσθε.
την απέτηση αυτών που διεκδικούν να τεθούν οι σχέσεις με την Τουρκία σε μια ισότιμη βάση, η οποία θα διαφυλάξει την αξιοπρέπεια των Τουρκοκυπρίων και θα δημιουργεί χώρο για την έκφραση της βούλησής τους. Στις εκλογές της 26ης Απριλίου, η ιδεολογία της διχοτόμησης και της συντήρησης του status quo, όπως αυτή εκφράστηκε από τον Τερβίσερόγλου, υπέστη μια συντριπτική ήττα. Στο πολιτικό περιβάλλον που διαμόρφωσε το εκλογικό αποτέλεσμα, η ομοσπονδιακή προοπτική αντικρίζεται ως η μόνη στρατηγική επιλογή που κατοχυρώνει την κοινωνική υπόσταση των Τουρκοκυπρίων. Σε αυτή την ιστορική συγκυρία, που η επίτευξη μιας ομοσπονδιακής λύσης αναδεικνύεται ως η κοινή πολιτική διεκδίκηση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, που η Ομοσπονδία αντικρίζεται και από τους δύο Κύπριους ηγέτες ως μια λυτρωτική διέξοδος που απαντά στις υπαρξιακές ανησυχίες των δύο κοινοτήτων, τίθεται ευλόγως το ερώτημα. Ποια στάση θα τηρήσει η Τουρκία? Η διακηρυκτική της τοποθέτηση υπέρ της λύσης είναι ειλικρινής ή συνιστά μέρος μιας στρατηγικής διαχείρισης που αποσκοπεί στη θεσμική αναβάθμιση της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου? Οι ενδείξεις φαίνεται να συνηγορούν πως η τουρκική κυβέρνηση επιδιώκει την επίλυση του Κυπριακού, αφού σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αποκομίσει ωφέλη σε πολλαπλά επίπεδα. Επιγραμματικά, ένα success story στο Κυπριακό θα αναζωογονήσει την ευρωπαϊκή της προοπτική, θα υποβοηθήσει στην υλοποίηση της φιλοδοξίας της να καταστεί περιφερειακός ενεργειακός κόμπος, εξέλιξη που αναπόφευκτα θα ισχυροποιήσει το γεωστρατηγικό της ρόλο στην περιοχή και θα τονώσει την αναπτυξιακή δυναμική της τουρκικής οικονομίας. Ανάλογες εκτιμήσεις περιλαμβάνονται και στην εντελώς πρόσφατη έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών ΣΕΔΑΦ, το οποίο απηχεί τις απόψεις του Ιμπραχήμ Χαλίν, του στενότερου σήμερα συνεργάτη του Ταγίπ Ερντογάν. Σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να κινούνται επίσης και μια σειρά από πρόσφατες επικοινωνιακές χειρονομίες της τουρκικής κυβέρνησης, οι οποίες προδιαθέτουν για μια πιο επικοδομητική στάση στην υποεξέλιξη διαπραγματευτική διαδικασία. Όπως ήταν για παράδειγμα η απόσυρση του εγγράφου από το Συμβούλιο Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που έκανε αναφορά σε κυλικούσα Κυπριακή Δημοκρατία, η διευκρινιστική δήλωση του τουρκικού ΥΠΕΞ πως δεν επιδιώκουν λύση δύο κρατών στην Κύπρο, η αναφορά του Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Βολκάν Μποσκύρ σε τείχος της ντροπής στην Κύπρο, καθώς και η επισήμανση του ίδιου αξιωματούχου στον αρνητικό ρόλο που ο ΡΑΟΚ διεκτά στη διαδραμάτιση της προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού στο πρόσφατο παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της τουρκικής στάσης, δεν θα πρέπει να υποβαθμίζεται η βούληση των Τουρκοκυπρίων ως καθοριστικός παράγοντας των εξελίξεων. Το κλειδί της λύσης δεν βρίσκεται μόνο στην Άγκυρα. Η ιστορική εμπειρία διδάσκει πως σε κρίσιμες καμπές οι Τουρκοκύπροι διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στον Κυπριακό, επιφέροντας ανατροπές στην κυπριακή πολιτική των τουρκικών κυβερνήσεων. Η προσπάθεια των Τουρκοκυπρίων να χειραφετηθούν πολιτικά από την Τουρκία, να ορίσουν οι ίδιοι τη μοίρα τους, δεν θα πρέπει ωστόσο να δημιουργεί παρανοήσεις ως προς τις επιδιώξεις τους στο Κυπριακό. Η αιμονή στην πολιτική ισότητα, στη διζωνικότητα, τις εκτεταμένες αρμοδιότητες των ομόσπονδων πολιτιών, στην εισαγωγή ρυθμίσεων που να αποτρέπουν την επικυριαρχία της πλειοψηφίας επί της μειοψηφίας, συνιστούν αδιαπραγμάτευτα στοιχεία της πολιτικής θεώρησης και του Μουσταφά Κιντζή. Ασφαλώς, η πρόταξη αυτών των διεκδικήσεων κινείται στη φιλοσοφία και τις παραμέτρους του ομοσπονδιακού πολιτεύματος και δεν συνεπάγεται, όπως κάποιοι στην ελληνοκυπριακή κοινότητα διαστρεβλωτικά διακηρύσσουν, μια πολιτιακή τερατογένεση. Όταν σήμερα ειδικότερα η παρουσία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή καλύτερα η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο επηρεάζει εκ των πραγμάτων θετικά το πλαίσιο της λύσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για την γεφύρωση διαφορών σε κεφαλαιόδους σημασία ζητήματα, διατυπώνοντας λειτουργικές, βιώσιμες και κυρίως κοινά αποδεκτές εισηγήσεις στο ζήτημα για παράδειγμα των εγγύσεων και της ασφάλειας ή στη διαμόρφωση ενός εγγυητικού μηχανισμού εφαρμογής της λύσης. Επιπλέον, στο πλαίσιο που διαμορφώνει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, διασφαλίζει το σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πλήρης εφαρμογή των βασικών ελευθεριών, έστω και αν για κάποιες θα απαιτηθούν μεταβατικές διατάξεις, και κυρίως, το υπογραμμίζω,
εσωτερικοποιείται σε ολόκληρη την επικράτεια του νησιού το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αξιών, εξέλιξη που επιτρέπει να αυγητούν οι εθνοκοινωτικές αντιθέσεις, να διαμορφωθούν συνεκτικές συνέργειες σε όλα τα επίπεδα ανάμεσα στους πολίτες του Ομοσπονδιακού κράτους. Εξυπακούεται πως η συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων, τελειώνω, σε μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδιακή Κύπρο κατοχυρώνει την προστασία της κουλτούρας, της ταυτότητας και των πολιτισμικών του συνδετολογίων. Θα πρέπει όμως να είναι απολύτως σαφές. Δεν επιδιώκεται η πολιτισμική ταύτιση των δύο κοινοτήτων, η κατάργηση των ταυτοτήτων τους, η συγκρότηση μιας κυπριακής εθνότητας, αλλά η οικοδόμηση μιας κοινής πολιτικής κουλτούρας, η οποία θα εδράζεται στην ιδιότητα του πολίτη του Κυπριακού κράτους, στην αντίληψη του κοινού συμφέροντος, στοιχεία που θα επιτρέψουν στο νέο κράτος να λειτουργήσει απρόσκοπτα. Φίλες και φίλοι, 41 χρόνια μετά την διαίρεση του νησιού, η Ομοσπονδία παραμένει η μόνη ρεαλιστική επιλογή για την απαλλαγή από τα παράδεκτα status quo που σήμερα βιώνουμε. Η μεγαλύτερη εγγύηση για ένα βιώσιμο μέλλον με ευημερία και ασφάλεια για το σύνολο των Κυπρίων. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, οι Τουρκοκύπροι θα επανενταχθούν με την κοινωνική τους υπόσταση στη διεθνή κοινότητα. Θα απογαλακτιστούν από την πολιτική και οικονομική κεδαιμονία της Τουρκίας, θα κατοχυρώσουν τη θεσμική τους ύπαρξη έναντι της ελληνοκυπριακής πλειοψηφίας. Οι Ελληνοκύπροι θα απαλλαγούν από το καθεστώς ανασφάλειας και αβεβαιότητας που συνεπάγεται η διχοδόμηση, καθώς και η παρουσία του τουρκικού στρατού. Θα αποτρέψουν την αμετάκλητη αλλίωση του δημογραφικού και πολιτισμικού χαρακτήρα του βόρειου μέρους του νησιού. Όπως οι Τουρκοκύπροι αντιλαμβάνονται πλέον πως μόνο η ομοσπονδιακή λύση διασφαλίζει τη διατήρηση της ταυτότητάς τους και τη διόρυνση της κοινωνικής τους ύπαρξης, έτσι και οι Ελληνοκύπροι θα πρέπει να αντιληφθούν πως μόνο η σύμπραξη με τους Τουρκοκυπρίους στο πλαίσιο μιας ομοσπονδιακής πολιτείας διασφαλίζει την εθνοκοινωνική τους επιβίωση και σπρώχνει σε απόσταση ασφαλείας τη βαριά σκιά της Τουρκίας. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, λόγω του προγράμματος του κυρίου Μαυρογιάννη πρέπει 8.25 να φύγει, αλλά νομίζω, ελπίζω ο Μερκάν να μας δώσει αυτά τα 5 λεπτά που χρειαζόμαστε. Νομίζω μια ερώτηση στον κύριο Μαυρογιάννη πριν φύγει θα ήταν πολύ κατατοπιστική για όλους μας, γιατί συζητιέται αυτές τις μέρες όλους, κυρίως στους Ελληνοκύπριους, κύριε Μαυρογιάννη, τους απασχολεί ιδιαίτερα αυτό το θέμα των εγγυήσεων. Δεν ξέρω πόσα θα μπορέσετε να μας πείτε, αλλά υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ένας τρόπος, να βρεθεί μία μέθοδος εγγυήσεων, η οποία να ικανοποιεί ολόκληρους τους Κύπριους και να τους ικανοποιεί ουσιαστικά και στα θέματα ασφαλείας, αλλά και στα θέματα τα γεωπολιτικά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά που θα σας πω δεν είναι κατά ανάγκη πράγματα τα οποία έχουν συζητηθεί εν εκτάσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί πρέπει να φύγω. Έχω ένα δείπνο στις 8.30 με την Υφυπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας. Είναι εκτός πρωτοκόλλου να καθυστερούμε μια υπουργό και κυρίως μια κυρία. Και αυτό με συγχωρείτε. Λοιπόν, τώρα για το θέμα των εγγύσεων, όπως ξέρετε, η δική μας θέση, όπως έχει κατατεθεί, είναι ότι το σύστημα εγγύσεων, όπως υιοθετήθηκε το 1959-1960, έχει χρεοκοπήσει και πρέπει να καταργηθεί. Πρέπει να καταργηθεί διότι όχι μόνο δεν προστάτευσε την Κύπρο, αλλά ίσως να ήταν και μια από τις βασικές αιτίες των δεινών του τόπου. Πώς τώρα τερματίζεται το σύστημα των εγγύσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η άλλη πλευρά επιμένει στο σύστημα των εγγύσεων. Απλώς να σας πω ότι η δική μας η πρόταση είναι ότι χρειάζεται να αναθεωρηθούν οι συνθήκες του 1959-1960, να καταργηθεί η συνθήκη συμμαχίας και η συνθήκη εγγύσεως. Κατά τα άλλα όμως το σύστημα παραμένει ενισχύ, δηλαδή η συνθήκη εγκαθίδρυσης και ούτω καθεξής. Και ταυτόχρονα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρέπει να βρεθούν τέτοια εχέγγυα
ασφάλειας, τα οποία να κατοχυρώνουν όλους τους Κυπρίους. Υπάρχει ένα υποκειμονικό αίσθημα ανασφάλειας στην Ουρκοκυπριακή κοινότητα και ένα υποκειμονικό αίσθημα ανασφάλειας στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα. Δεν είναι δυνατόν μέσα από το σύστημα που θα ακολουθήσουμε να έχει το μέγιστο συνέστημα ασφάλειας σε μια κοινότητα και το ελάχιστο μια άλλη. Οπότε πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο, το οποίο να μεγιστοποιεί το αίσθημα ασφάλειας και το δύο. Αυτό δεν μπορεί να είναι το σύστημα εγγύησεων του 60, διότι είδαμε τι έγινε. Λοιπόν, όμως, για να το πετύχουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να προσφέρουμε σίγουρα στην τουρκοκυπριακή πλευρά κάποια εχέγγυα. Κατά τη γνώμη μου, το πιο σπουδαίο εχέγγυο είναι ήδη εκεί και είναι η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική ασφάλειας και άμυνας, η οποία παρεμπιπτόντως μας έχει οδηγήσει να αναθεωρήσουμε μία από τις λεγόμενες ιερές αγελάδες του Κυπριακού τα τελευταία 40 χρόνια, που είναι η αποστρατικοποίηση. Επειδή δεν πιστεύουμε πλέον ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης αποστρατικοποίηση της Κύπρου, η Κύπρος πρέπει να μπορεί να συμμετέχει πλήρως στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα. Και ως πλήρες μέλος θα έχει και όλα τα, αν θέλετε, τα πλεονεκτήματα αυτής της συμμετοχής. Όμως είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και άλλα σενάρια. Φτάνει αυτό που σας είπα, να μην υπάρχει από τη μια μεριά μέγιστη ασφάλεια και από την άλλη μέγιστη ανασφάλεια. Όμως αυτό είναι μόνο η μία ψυχή του θέματος των εγγύσεων. Υπάρχει και μια άλλη ψυχή. Διότι αυτή η ψυχή στηρίζεται στο ότι υπήρχε το 1959 ένα πραγματικό αίσθημα ανασφάλειας και υπήρχε μια ανάγκη εγγύσεων. Και είναι αλήθεια. Αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα κατάματα. Αυτό το οποίο συνέβη το 1959 είναι ότι έπρεπε να υπάρξει κάποιο συγκερασμό των συμφερόντων της Αγγλίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας και η Τουρκία έθελε μέσα από το σύστημα εγγύησεων να διατηρήσει ενός είδους έλεγχο πάνω στην Κύπρο. Αυτό είναι αυτό που κατεφημισμό ονομάζουμε εγγύηση. Το πώς εξελίχθηκε ύστερα και δημιουργήθηκε τούτο το υποκειμενικό αίσθημα ανασφάλειας, το είδαμε, το ξέρουμε. Οπότε αυτό που πρέπει στην πραγματικότητα να αντιμετωπίσουμε είναι αυτήν τη διάσταση. Αυτήν τη διάσταση που συνίσταται στην επιδίωξη της Τουρκίας να έχει λόγο πάνω στην Κύπρο. Αυτό ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί είναι μέσα από τις προοπτικές πραγματικής συνεργασίας μετά την λύση, που θα δημιουργήσουν μια νέα κατάσταση πραγμάτων στην περιοχή και που δεν θα έχει κανένα λόγο, κανένας, να θέλει να έχει λόγο στα εσωτερικά του άλλου. Δηλαδή, μια παρόμοια κατάσταση, όπως να μην πάμε μακριά. Σκέφτεται κάποιος από εμάς ότι η Ελλάδα απειλεί την Ιταλία, ή η Ιταλία απειλεί την Ελλάδα, που ήταν εμπόλεμη στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ή η Γερμανία την Γαλλία, ή η Γαλλία την Γερμανία, ή ότι χρειάζονται εγγυήσει. Για να γίνει όμως αυτό το πράγμα, πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες συνεργασίας και πρέπει η Τουρκία να πιστεί ότι αντί να επιδιώκει έλεγχο ή λόγο, πρέπει να επιδιώκει συνεργασία. Και τούτο πρέπει να το πετύχουμε μέσα από τη διαδικασία τη κρίση του Κυπριακού. Έστω και αν έχουμε να περάσουμε μέσα από μια μεταβατική περίοδο. Αυτά ήθελα να πω, Διονύση. Με συγχωρείτε, μακρηγόρησα λίγο. Να σε ευχαριστήσουμε και όποτε αισθάνεσαι ότι πρέπει να μας αποχωριστείς. Δεν μπορείς να το κάνεις. Για την κυρία, πάρα πολύ κυρία. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο λοιπόν στον φίλο, τον Μπερκάν Χαμίτ, να τον ευχαριστήσουμε για την ευγενική του παραχώρηση. Ο Μπερκάν ανήκει στην πρωτοβουλία για την αμόχωση. Hello, merhaba. Ben konuşmam Türkçe yapacağım. Lista Türkiye, yaptı bak teorikler mikrofon. Son konuşmacı olmak tabii dikkatinizi al, çek ve bilmem açısından zor olacak. Aynı zamanda çok kısa bir süre içerisinde bu konuyu tartışmam gerektiği için benim için daha da zor olacak. Öncelikle sanırım dün
daha doğrusu konumuz dün, bugün, yarın aslında ve dün konusunda ne anlaşılması gerektiğini konuşmak istiyorum önce. Çünkü dün olarak tanımladığımız birçok nokta maalesef iki toplumun yüksek siyasi emelleri, ideolojik kavrayışları dahilinde yazılmıştı. Ve tarih kendinle yüzleşmenin bir aracı olarak değil de daha çok kendinin daha haklı olduğunu anlatmaya yaramasından dolayı son derece sorunlu bir mesele haline gelmişti. Düne dair tarih yazımında kendi haklılığını kanıtlamak aslında haksızlık üzerinden yürütülen ve kıssasa kıssas anlayışında bir siyasetin devamlılığını güçlendirmeye yaramıştı. Bu yüzden de bir uzlaşma ortamının yaratılmasına olanak sağlamamıştı. En basit örnek, tarihin acılarından bahsederken yaşanır. Yoğun bir biçimde Kıbrıslı Türkleri 1963'e, Kıbrıslı Rumların 1974'e referans verdiğinin farkında olduğumuzu sanıyorum. Bu noktada aslında başlangıç noktasındaki farklılaşma, çatışmaya dair meselelerin önem sırasında değişmesine neden olmaktadır. Zaten olayları sağlıklı ve ortak bir kronolojiyle okumayı beceremediğimizden dolayı, daha doğrusu söylemek gerekirse, tarihle yüzleşecek cesaretimiz olmamasının bir sonucu olarak Kıbrıs sorununun çözümünde bugüne kadar başarısız olduk. Kıbrıs sorununun uzun sürmesi sadece ulusal bir meselenin yoruculuğundan kaynaklanan bir zorluk değildir. Süreç teknik açıdan da zorlaşmaktadır. Mülkiyet gibi teknik konuların dahi çözümlenmesinde verili koşulların dayattığı gerçeklerin yanında aslında toplumların ve toplumsal değerlerin değişiminin de etkileri Kıbrıs sorunu müzakerelerinde denenen yöntemlerin sonuca ulaşmaya engelleyici bir nitelikte olduğunu gösteriyor. İşin özeti, dün yaşananlar Kıbrıs sorununu adil bir biçimde çözülmesini isteyenler için taşıması zor olan bir yük yaratırken, düne dair sorunu düne ait bir anlayışla çözmek de bugün sahiplenilecek çözümler üretmeyebilir. Eğer yakın zamandaki tarihe bakarsak, bunu da dün olarak ele alırsak, Hristofias Talat, Hristofias Eroğlu, Anastasiadis Eroğlu süreçlerini sadece politik bir adadan kaynaklanan bir mesele olmadığını, birazdan meseleyi kavramaya dair sorunlar barındırdığını görebiliriz. Tüm konularda anlaşmadan hiçbir konuda anlaşılmamıştı. Kapsamlı çözüm dışındaki çözüm çabaları süreci yavaşlatır. Yeni kapıların açılması sürer durumu normalleştirir gibi varsayımları aslında barışa yönelik atılacak adımlarda eski usulleri ya da dünkü paradigmayı ortaya koyar. Anlaşılamayan bir virgüle referans verip uygulanabilir barışçıl politikaları isterik sebeplerle gerçekleştirememiş olmak aslında bilinçli bir biçimde barış sürecinin inşa edilmesini de engeller. Bu noktada sorulması gereken şudur. Barış sürecini inşa edemeden referandum ile kitlelerin iradelerini çözüm yönünde beyan etmesini beklemek mümkün müdür? Ben bu konuda biraz şüpheliyim. Çatışma sonrasında barış süreci inşa edilmeden barışın geliştirilmesine yönelik bir tercih, dışarıdan empoze bir planla karşı karşıya kalan insanların mağdur olma kuşkusu yaşamalarına sebep olacak. Mağdur olma kuşkusu tıpkı annem planında olduğu gibi tarafları çözümün reddetmesine neden olur. Reddedilmeyip kabul edilse bile bu sefer de plan sahiplenilmeye bilinir. Troika paketleri gibi dışarıdan empoze paketlerde olduğu gibi sahip olma problemi, ownership problemi yaratır ve bu da yine negatif sonuçlanabilir. Öyleyse tarihsel yaklaşımlarımızdaki korkaklığımızın yanında dünden çıkaracağımız iki önemli ders var. Lower speed, okay, to hear better translate. Okay. Bu biraz zor oldu. Biri, öyleyse tarihsel yaklaşımlarımızdaki korkaklığımızın yanında dünden çıkaracağımız iki önemli ders var. Birincisi, mağdur olma kuşkusuna yönelik tedbir almanın gerekliliği. İkincisi ise sahiplenme problemine karşı adanın yeniden birleşebilmesi için ufuk açıcı politikaların önemi. Tarihin çekiminde boğulmadan bugüne dair düşünmekte yarar var. Bu sunumu hazırlarken Katimerini gazetesinde çıkan bir anket ile karşılaştım. Aslında bugüne dair önemli bir fotoğrafı ortaya koyuyor. Ankete göre çözüme dair Kıbrıs Rum toplumundaki olumlu bir hava mevcut. Bu ankete göre ortaya konulan iki bölgeli, iki toplumlu federasyona yönelik destek %48 oranında. Bugün için umut verici bir nokta. Ancak bugüne dair daha önemli bir detay daha var. Kazalara göre dağılıma baktığımızda
για μένα ορταλαμά έχει δίκιο στερεό. Λευκούσα 155, Λιμάσο 114, Λάρνακα 140, Μπαφ 134 ve Maosa %69 oranında iki toplumu, iki bölgede federasyona yönelik destek veriyor. Bu noktada iki önemli şey var. Bir, Baf'ın %34 oranı, ikincisi ise Maosa'daki %69 oranı. Bunlar doğal olarak Baf ve Maosa'ya dair bir olağanüstü halin olduğunu ortaya koyuyor. Benim annem 1974'e kadar Baf'ta yaşayıp 74'ten sonra zorunlu olarak Neo Hordo Yagoçe'den biri olmasına rağmen Baf'la herhangi bir deneyimim yok. Ama 1974 sonrasında doğan biri olarak Maosa İnisiyatifi aktivisti yurttaşı olan ve Maosa üzerinden bugüne dair nasıl dersler çıkarabileceğimizi ortaya koymak istedim. Ankete katılanların %69 gibi bir istisna olarak bir kenara bırakılacak bir nokta değil. Federal devletin yurttaşları tarafından federal devlet kurulmadan önce konulan önemli bir eforun, stratejik bir anlayışın ve yoğun bir emeğin de sonucu. Tabii ki Maosalı Kıbrıslı Rumların kapalı bölge Maraş'a yönelik hassasiyetleri, ekonomik olarak önemli bir darboğaz yaşanması önemli girdiler. Ancak yerel sorunlara evrensel bir dil dahilinde çözümler üretme anlayışına yatkın bir grup insanın faktörü, meseleleri sadece bir mülkiyet, sadece bir ekonomi meselesi değil, bir barış inşa süreci olarak görmesi de önemli bir girdir. Maosa istisnasının temeli Kıbrıs'ı Türk toplumuyla başlar, süreç içinde iki toplumlu hale gelen Maosa İnisiyatifi'nin rolüyle beraber düşünmesi gerektiğini inanıyorum. Özellikle Kıbrıs'ı Türk toplumunda siyasi dilin dönüşmesinde Maosa İnisiyatifi'nin önemli bir açılımı oldu. Kapsamlı görüşü beklemeden Maraş'ın yasal sahiplenmeye iade edilmesi, Maosa Limanı'nın uluslararası ticarete açılması ve Suriçi'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine eklenmesine yönelik konular, üç aşamalı parçalı çözüm anlayışı, çözüm isteğine dair söz verip de siyasi irade gösteremeyenlere yönelik önemli bir baskı oluşturdu. Bunun yanında Suriçi'nde bulunan Ayvalık Serinos Kilisesi'ndeki dini özgürlüklerini yaşamak isteyenlere yönelik dayanışma hareketi, Maraş'ın telli çevreli bölgesinin yanındaki sahilde yapılan barış etkinlikleri, geçtiğimiz haftalarda eş zamanlı olarak Derinyalı'nın kuzey ve güneyinde geçiş noktalarının açılmasına yönelik konulan irade, Maosalılar arasında barışın inşa edilmesi sürecinin önemli faktörleridir. Tabanı örgütleyerek barışı uluslararası dilin jargonundan yerel dile indirgeyen bu girişim, federal bir Kıbrıs'ın kurulmasında Maosa'daki bahsi geçen farklılığın ortaya çıkmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada bugüne dair konuşurken aslında Maosa'yı da bir istisna değil, tam tersine içten bir biçimde adada federasyon ve barış için çalışan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin samimi çabaları olduğunu söyleyebiliriz. Bugün ise ihtiyaç olan burada yaşanılan ve uygulananların güçlenmesi ve aynı zamanda da adanın diğer yerlerinde de benzeri çalışmaların yapılması. Adanın tümünün anlayacağı, ortak dilde konuşan, ancak toplumların kendilerine ait hassasiyetleri de nida algılayabilen federatif siyasetin önemi bugün ile yarın arasında köprü kurabilir. Taban tarafından içselleştirilecek, karar alma mekanizmalarının çoğulculuğa yer vereceği bir biçimde kurgulanması, çözüm müzakerelerinin sadece uluslararası jargonun hukuki kelime oyunlarından öteye taşırken, aynı zamanda barış inşa sürecine dönüşeceği bir tutum bizi yarına hazırlayabilir. Aksi bizi düne hapseder. Bu noktada kapsamlı çözümü destekleyecek güven yaratıcı önlemler bugün ile yarının köprüsü olabilir. Güven yaratıcı önlemler ile adım adım kapsamlı çözüme ulaşmak bir paradigma değişikliğidir. İçinde barış inşa sürecini taşır, bu yüzden de bu barışın anahtarı olma niteliğidir. Sadece sembolik düzeyde olmayan, gerçekten zor olan adımlar da güven yaratıcı önlemler kapsamında yarını inşa etmek için atılmalıdır. Geçiş noktalarının sayılarının arttırılması, ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik işbirliklerinin gerçekleştirilmesi, doğrudan uçuş, askersizleştirme, Maraş'ın yasa sahiplerine iadesi öncesinde uzmanların bir araya gelerek alana gitmesi, doğal gazı değil adadaki tüm enerjinin ortak kullanılmasına yönelik hamlelerin tümü ilhamda gelen güven yaratıcı önlemler olabilir. Sonuç olarak dünden çıkarılacak ders
çıkarırken bugün doğru bir biçimde algılanır. Cesaretli adımlarla federasyona yönelik çalışmalar yapılmalı ve yarın bugünden inşa edilmeli. Bugün burada DC Gençlik Örgütü'nün gerçekleştirdiği bu etkinliğin de buna yönelik cesaretli bir adım olduğunu belirterek organizasyon için tekrardan teşekkür ederim. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ΠΕΠΚΑ. Η απόφαση στο Βαρόσι ελπίζω να είναι ο καταλήτης της λύσης. Λοιπόν, ξεπεράσαμε το χρόνο. Δεν ξέρω εάν υπάρχει ενδιαφέρον να αφήνουμε ακόμα μερικά λεπτά να θέσουμε κάποια ερωτήματα. Ακούει η μεταφράστρια. Λοιπόν, κάποια ερωτήματα, παρακαλώ. Ποιος θα ήθελε να υποβάλει κάποιο ερώτημα. Μέχρι να σκεφτείτε κάτι, μέχρι να μας πούν την ερώτηση από το Twitter, μας ανέπτυξες και μάλλον προηγουμένως το καταπληκτικό όραμα σου για το πώς βλέπεις την Κύπρο επιχειρηματικά να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια. Εγώ έχω μια πολύ απλή, ίσως και είναι και λαϊκή ερώτηση. Έχουμε ένα καταπληκτικό προϊόν, ίσως ένα από τα καλύτερα παιδιά του κόσμου, το χαλούμι, το χελί. Μπορούμε ως χώρα αυτό το product, αυτό το προϊόν, το κάνουμε ένα διεθνές brand, το οποίο ας πούμε να μας καθιερώσει διεθνώς. Και πώς. Yes, you can. Very short. This divorce, unfortunately, like all matters important to us, everything is becoming very politicized. I think we have to remember that this is one of the precious products of Cyprus, and both Cypriots communities should find a way to promote it together and protect it together. If you don't manage to do it right now, the other producers all around the world will benefit from it and not the Cypriots. I don't want to get into the political discourse of it. You should know that the chamber is also working. Two chambers are working trying to find the solution. But once we find the solution, it will be beneficial to both communities and not to the other producers all around the world who does not deserve, who does not know how to produce a good thing. Λοιπόν, κάποια ερώτηση στον κύριο Χτουρί. Μια ερώτηση, νομίζω να μας απαντήσει ο κύριο Χτουρί πώς οι εκλογές στην Τουρκία μπορούν να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις με τον Ακιντζίο, συγγένει των Τουρκοκυπρίων. Έχουμε μια κρίσιμη εκλογή στις 7 του Ιουνίου. Τι μπορεί να προκύψει από αυτή την εκλογή. Ευχαριστώ. Όπως ανάφερα, ανεξαρτήτως της πολιτικής που έχουμε δίνει την κοινή κυβέρνηση, δεν πρέπει να υποτιμούμε να παραγνωρίζουμε την θέση των υποκειτήρων. Παρά τα αυτά, είναι όντως πάρα πολλά σημαντική η επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση στις 7 του Ιούνιου. Και είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι διαφαίνεται για πρώτη ίσως φορά πως το κυβερνόν κόμμα ενδεχομένως να μην καταφέρει να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Σε μια τέτοια περίπτωση, ένα από τα σενάρια που συζητιέται ευρέως είναι πως θα υποχρεωθεί να συνάψει συμμαχία με το κόμμα του Ντεπλέτ Παρτσίτη, το εθνικιστικό κόμμα του Ντεπλέτ Παρτσίτη. Αντιλαμβάνεστε πως η συμμετοχή ενός τέτοιου πολιτικού σχηματισμού σε μια κυβέρνηση συνεργασία στην Τουρκία εξορισμού δημιουργεί δυσχέρειες, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ούτε το εύρος τους, ούτε την έντασή τους. Θεωρώ επομένως πως για την Κύπρο και μόνο, βλέποντας τις εξελίξεις στην Τουρκία από την οπτική γωνία ενός ανθρώπου που τον ενδιαφέρει πρωτίστως η διευθύνση του Κυπριακού ζητήματος, έχουμε κάθε συμφέρον η υφιστάμενη κυβέρνηση να επαναξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία
διότι απέδειξε τα τελευταία 13 χρόνια πως εννοεί την επίτευξη μιας συνολικής πολιτικής διευθέτησης των Κυπριακών. Ερώτηση είναι πάλι από το Twitter. Και μάλλον το φυσικό αέριο πόσο μπορεί να βοηθήσει την επίτευξη λύσης του Κυπριακού, πόσο μπορεί να είναι ευλογία ή κατάρα. I remember the European Union membership of Cyprus in early 2000 was used to mobilize the talks and the peace process. And in fact, it turned to be a bitter experience for the Turkish Cypriots who voted yes. Now, before the gas also was promoted the same way, it can be a curse if we cannot find a solution. There are also obviously lots of discussions whether the amount of the gas will be enough for us to fight over it. It's another discussion. But obviously, regardless of any model you find it, we are living in such a small world nowadays that on this area we need some sort of a cooperation. Otherwise, the international foreign investors will find it more difficult to invest, and then the cost will be even higher. So again, I'm not taking a position on that. This is not the idea of this meeting. But what I'm trying to say is that unless we find a solution to it, then this region will be not an ideal area to make investment to. And the ones who are actually against this kind of cooperation will benefit from it. Yeah. Παρακαλώ. Φεύγει και ο Πρόεδρος. Ευχαριστήσουμε που ήταν εδώ παρόν. Έχουμε όμως... Έχουμε μια ερώτηση από το Ακροατήριο. Γεια σας. Προς τον κύριο Χαμίτη, ερώτησή μου. Είστε μέλος της πρωτοβουλίας για την επιστροφή του Σαμοκόστου. Πώς οι Τουρκοκύπροι θεωρείτε ότι συμμερίζονται τη συγκεκριμένη άποψη, κατά πόσο είναι εφικτό και τι θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει μετά για την εκλογή του κ. Αρχιντζή και κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει η εκλογή του στην επιστροφή πιο γρήγορα. Ευχαριστώ αυτό. I'll answer it in English. Okay, I think there are two questions here. First of all, I can say that there's a strong support among the Turkish Cypriots in relation to what we say to the, you know, about Famagusta, about Varosha and Stock City. We have some opinion polls. One of them consulted around 2 years ago. Which, you know, this Varosha issue was not on the table, it wasn't discussed that much. And it had a support of 63% among the Turkish Cypriots. Then we did another opinion poll, which was 7 months ago, consulted only to the youth. So the people aged between 18 to 35, which we consider one of the most decisive portion of the society. According to this, 73% of the Turkish Cypriot youth support the return of Varosha to its original owners in an open of the Famagusta port in international maritime trade. So these two are the two indicators. I think there's also something to add up. Mustafa Akıncı had a four-dimensional vision during the elections. In this four-dimensional vision, one of the main elements was his ideas about Varosha. So he gained 60% overall in the election, more or less, and this shows that majority of the Turkish Cypriots are also supporting his vision. The election of Mustafa Akıncı probably play a decisive role if there's any potential to return back to Famagusta for its original owners. I assume that he has willingness, he already put it forward during his pre-election campaign, during his campaign, and after the campaign. So, in terms of the political will, I think the Turkish Cypriot side is ready to take action in terms of Varosha.
Λοιπόν, νομίζω ότι επεινάσετε όλοι, δεν βλέπω τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, ακόμα δύο ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ως νέοι άνθρωποι έχουμε όλοι πάθος και ενθουσιασμό για να δούμε κάτι καλό για το νησί, να δούμε μια λύση. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι σήμερα ακούσαμε μόνο τον ενθουσιασμό και όχι το πώς θα καταφέρουμε αυτή τη λύση. Πριν λίγες μέρες, νομίζω δύο μέρες ή χθες, ένα ζευγάρι τουρκοκυπρίων καταδικάζονται, μάλλον άγονται σε δικαστήριο γιατί ύψωσαν την κυπριακή σημαία. Και αυτό θεωρείται προσβολή προς το τουρκικό καθεστώς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ένα απλό πράγμα. Έχουμε συζητήσει τι κράτος θέλουμε να φτιάξουμε. Ποια θα είναι η σημαία του, αυτό που καταδικάζονται σήμερα οι μεταπεί κάτοικοι του νησιού αυτού, οι συμπατριώτες μας. Έστω ένα απλό, ποια θα είναι η σημαία, το έχουμε αποφασίσει. Μακάρι να δούμε αυτή τη λύση, αλλά θέλουμε να ξέρουμε και το πώς. Και λυπάμαι που το λέω, ο κόσμος δεν σκέφτεται με τα οικονομικά ωφέλη. Ο κόσμος έχει αισθήματα, έχει πάθη, έχει πιστεύω, έχει αγάπη, έχει μίσος. Αυτός είναι ο κόσμος, αυτός είναι ο άνθρωπος. Δεν θα σκεφτεί πρώτα με τα οικονομικά ωφέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτό που κράτησα ήταν αυτό που είπε ο κύριος Μαυρογιάννης, το ζητούμενο με μια συνηθισμένη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Ήθελα απλώς να ρωτήσω και όλον τον κόσμο που είναι εδώ απόψε και εσάς, σας έκαμε εντύπωση αυτό το πράγμα, ότι το ζητούμενο μετά από 50 χρόνια είναι μια συνηθισμένη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Νομίζω είναι καιρός να ανοιχτεί το Κυπριακό. Αυτό είναι δήλωση, νομίζω, η ερώτηση. Ευχαριστώ. Υπάρχει ακόμα ένα χέρι που είδα κάτω. Παρακαλώ. I'm gonna talk in English. I'm not gonna ask any question, but I just wanna have a comment about my friend. The thing that the flag and the judgment about that. What I want to say that as Mr. Merkan said, that the history is one, but the history books and the vision of the two communities are different. And because of that, some people are more emotional, some people are thinking in the different than actually what happened. And we can show the bad and good things about in both communities, and the media also making more strong emotions on these to affect the people's mind in this solution. So what we need to provide in this situation to show that instead of taking the small bad things in both and what happened in the both communities, to see the good things and to cooperate more effectively in the between two communities. Instead of also the economic things are important, but we need to first believe in each other, honesty, and that we can leave the bad things in our history behind and to look at the future. Okay, thank you very much. I'm going to από μία συνολική απάντηση για να κλείσω. Θέλω να ρωτήσω πώς είναι δυνατόν να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη από τη στιγμή που θα δημιουργήσουμε δύο οντότητες, δύο κράτη, τα οποία θα έχουν το καθένα την οικονομία του, στο τέλος θα ενοποιούνται και πρέπει κατά κάποιον τρόπο να διαμοιράζονται. Αυτό το πράγμα πώς θα δημιουργήσει, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε άλλο κράτος το οποίο να δημιουργεί με τον τρόπο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, από δύο λεπτά να δώσουμε και στους τρεις να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ.
go for both questions. First of all, about the flag issue, I have to say that it's not widely seen as a positive action among the participants of what the couple did. I do agree that everyone has to have their own right to express their political will as far as they are not damaging someone else. So I believe that the court and the whole process is you know, unfair and going all wrong. We have to admit that Turkish Cypriot side have functioning structures, but not all the structures are settled in a universal values. And this is one of the ideological choices rather than the justice in terms of the universal. So that's why I think that it's wrong, but I have a strange feeling of this flag issue that is being exploited by the ones who are not actually really sincere about the willingness for the federation. About the economic dimension, I studied 4 years about economics, so I think I can say something, even though I hate the, you know, a lot about talking about the economics. I assume that once we have a common market, that the services, products, capital can move freely, then in any case there will be an economic integration. So this will be something either we like or we don't like. At the moment there are a lot of economic activities because of the, despite the green line which is very restrictive, and most of the things are going on in a very illegal way, either smuggling and so on. So I believe that if there will be a proper legal grounds for it, that the economy without, you know, facing any consideration will be united. And I assume that the economy will be much more united than the people. The important thing is making people use. Thank you very much, Mehmet. So, Kemal, give us two short answers about the flags. Regarding the economic integration, we have to remember that any integration, economic integration, that any model starts with unintegrated parts becoming integrated. So obviously it will take some time and evolve. Remember, even in a single united country, unitary country, there are regions which are different from each other. And this is going to be the case for Cyprus as well, and we'll see how we are going to evolve into a single economy over the years or decades. Even in the EU, which is an EU economic integration model, this takes some time. So this is the reason why we want to solve it. I understand the enthusiasm about the flags. I think when people are confused about their identities, when people are even feeling strongly about their identities, and then assign them with certain symbols, then there are most likely that issues can be problematic. And this is just one another example that confidence building measures is not enough. We need to solve this problem. Otherwise, we will be reminded by other problems that will come across our path. So these are my contributions. Thank you. Πάρα πολύ σύντομα. Νομίζω πως η παρουσία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ζώνη του ευρώ ειδικότερα, σε συνάρτηση με το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζει πως έστω και σταδιακά και βραχυπρόθεσμα θα έλεγα, θα καταλήξουμε σε αυτό που ο κύριος περιέγραψε ως ενιαία οικονομία. Αυτό το θεωρώ ως διασφαλισμό από τις ίδιες τις αρχές που εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ΣΕΑΣ, υπάρχει όντως ένα ζήτημα με όλους αυτούς που εντεροχρονισμένα έχουν ανακαλύψει την τουρκοκυπριακή κοινότητα μέσα από τους δύο τουρκοκύπριους συμπαρτινότητες μας και δεν μπορώ να παρατηρήσω και να συμπόζω με μερικά πως αυτό το ενδιαφέρον είναι μόψιμο και όντως υποκριτικό. Θα πρόσθετα επίσης πως θέλει πάρα πολύ προσοχή πως εμείς ως Ελληνοκύπροι τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτό το ζήτημα για να μην σταλεί το μήνυμα στους τουρκοκυπρίους, στη μεγάλη πλειοψηφία των τουρκοκυπρίων, ότι αυτό που πρωτίστως μας ενδιαφέρει είναι μια διαδικασία σωμάτωσης τους στις δομές της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι η ειλικρινής προσπάθεια
για τη διαμόρφωση ενός κοινωνικού κράτους. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που βιώνουμε είναι αποτέλεσμα της ανομαλίας που γεννά η διαιώνιση του απαράδεκτου status quo. Όλα αυτά θα τερματιστούν μόνο με την επίτευξη μιας ομοσπονδιακής διαδίκησης. Κλείσω λέγοντας σας, οικοδομώντας για ένα δευτερόλεπτο σε αυτό που είπε ο Σόκρατης ο Τωρής, πρέπει να, κυρίες και κύριοι, και κυρίως εσείς οι νέοι, ας αποδαιμονοποιήσουμε την Ομοσπονδία. Το ενιαίο κράτος του 60 πέτυχε για πολλούς λόγους, για εθνικιστικούς λόγους, για οικονομικούς λόγους, γιατί οι δύο κοινότητες δεν είχαν ίσως το ίδιο contribution, την ίδια συνεισφορά. Η Ομοσπονδία είναι αυτή που θα έρθει να δώσει λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Και ναι, θα πρέπει να έχουμε μια καινούργια σημαία και πρέπει να έχουμε και έναν ύμνο, εθνικό ύμνο, ο οποίος να μας εκφράζει όλους. Κάθε κοινότητα μπορεί να έχει το δικό της ύμνο, τις δικές της σημαίες, αλλά στο κοινό επίπεδο θα πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουμε συλλογικά. Ευχαριστώ. Το παρουσία σας εδώ, η τιμή μας κάνατε να